από την Αιθιοπία. Τα πρόσωπα που γνώρισε η όμορφη Ειρήνη φεύγοντας από τη Λέσβο ήταν στο προφίλ της στο Facebook, το οποίο κατέβηκε. Ένας από τους καινούριους της φίλους ήταν και ο 20χρονος Αιθίωπας με τα αρχικά Μπιμπέρ. Ζει στην Αντίσα Μπέμπα και σε μια ανάρτησή του έγραφε ότι ήταν μαζί της. Όταν όμως η 19χρονη εντοπίστηκε με τα 2,5 κιλά κοκαίνη στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, απέσυρε το όνομά της από την ανάρτηση. Γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το πώς ενημερώθηκε για τη σύλληψή της. Στις φυλακές του Λαϊκίνκο που κρατείται η 19χρονη, συνθήκες είναι αυστηρές. Για να καταλάβετε, ο κανονισμός προβλέπει ότι οι κρατούμενοι μπορούν να κάνουν μόνο ένα τηλεφώνημα τον μήνα. Η επικοινωνία γίνεται με γραπτές επιστολές μέσω των φυλακών. Μέχρι τώρα η νεαρή γυναίκα δεν έχει καταφέρει να μιλήσει με τους γονείς της. Το πρωί την επισκέφτηκε για δεύτερη φορά ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Χονγκ Κονγκ. Η ίδια ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με τα ναρκωτικά. Στο Χονγκ Κονγκ θα έμενε λίγες μέρες και μετά θα επέστρεφε στην Ελλάδα. Δεν ανέφερε ότι ήταν με κάποιο άλλο άτομο. Ανησυχεί για το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Είναι στεναχωρημένη και ψυχολογικά πιεσμένη. Καταρχήν να γυρίσει στην πατρίδα της και να τιμωρηθεί, αν είναι ένοχη, εδώ, να είναι κοντά στους δικούς της. Δεν είναι ούτε απλό, ούτε εφικτό, πιστεύω. Η Ειρήνη θα δικαστεί, εάν αθωωθεί θα γυρίσει στους δικούς της, εάν καταδικαστεί θα εκτίσει ποινή εκεί. Στη Λέσβο οι γονείς της 19χρονης είναι συντετριμένοι.